Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε απόψε εδώ. Η αλήθεια είναι δεν περίμενα τόσο κόσμο. Και θα το εξηγήσω. Θα σας πω πώς ξεκίνησα καταρχάς. Δεν είμαι ιστορικός, δεν είμαι αρχαιολόγος. Δασκάλη μου και στο σχολείο με τους μαθητές μου έκανα περιβαλλοντικά προγράμματα. Και ένα διάστημα ασχολήθηκα με τα γεωμυθολογικά μονοπάτια. Πάντα μου άρεσε η μυθολογία, αλλά μόνη μου ό,τι διάβαζα και τα βλέπα έτσι σαν έναν απλό μύθο. Δεν ήξερα τι σημαίνει παραπέρα. Κάποια στιγμή συνάντησα τον Κπέστη Λίδας και τον κύριο Μαρκατσέλη και βρήκα ένα σπίτι εκεί, μπήκα μέσα και κάθισα και παρακολούθησα σεμινάρια και υλοποίησα προγράμματα πάνω στους μύθους από την πλευρά της γεωμυθολογίας με τα παιδιά. Κάναμε πάρα πολλά προγράμματα εδώ στην Βιωτία, κυρίως για τους τόπους μας, γύρω από τη Λιβαδιά, γιατί η Βιωτία μιλάει με μεγάλα λόγια, τεράστια, από μυθολογικής πλευράς. Κάποια στιγμή πήρα σύνταξη και λέω τώρα τι θα κάνω. Καθίσω σπίτι και είδα στη βιβλιοθήκη. Και ξεκίνησα ένα μυθολογικό εργαστήρι για τα παιδιά μου. 4 χρόνια και αυτή τη χρονιά που θα έρθει 5. 5. Μου λέγανε οι γονείς, καλά κάνεις τόσα πράγματα για τα παιδιά για μας, μα δεν τα ξέρουμε, είναι δίπλα μας. Ή όταν έκανα τα προγράμματα στο σχολείο, πάντα στο τέλος της χρονιάς τα παρουσίαζαμε τα παιδιά, τα παρουσιάζαμε στο σχολείο, έρχονταν οι γονείς, έρχονταν και κόσμος από τη Λιβαδιά, μα είναι τόσο κοντά και αυτά, οι κιλά των μουσών, τα έργα των μηνύων, τι είναι αυτά, δεν τα έχουμε ακούσει, και είμαστε δίπλα. Οι γονείς στο μυθολογικό εργαστήριο της βιβλιοθήκης των παιδιών μου λένε κάνε κάτι και για μας. Έλεγα τώρα εσείς μεγάλοι, τι να σας κάνω με τους μύθους να λέω. Ορίμασε αυτό, το λέω κάποια μέρα εδώ στη βιβλιοθήκη, έρχομαι στον κύριο Διαμαντή, στον Λεωνίδα, λέω το και το, θα το κάνουμε. Και πέρσι το υλοποιήσαμε. Είναι αρκετοί από εδώ μέσα σήμερα που ήταν πέρσι. Περάσαμε πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Καταφέραμε να κάνουμε και κάποιες εκδρομές, δεν κάναμε όσο σας θέλαμε. Φέτος όμως λέω δεν πρέπει να είμαι μόνο εγώ, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγάλα, έχουν πολλές τυχές. Πρέπει να έρθουν και άνθρωποι να μιλήσουμε, ειδικοί, να το ανοίξουμε. Δεν άλλωστε να έρθω να πω δύο μύθους και να φύγω, να πάμε και σε δύο τόπους, δεν έχει νόημα. Και η πρώτη πόρτα που χτύπησε ήταν ο κ. Μαρκατσέλης, γνωστός από τα παλιά και ξεκινήσαμε. Και σήμερα είμαστε εδώ να πούμε δύο πράγματα και να προγραμματίσουμε εκδρομές, περιπάτους, γιατί το εργαστήριο αυτή την έννοια έχει, όχι να μείνουμε εδώ μέσα να πούμε 5 πράγματα, να πάμε να τα δούμε εκεί που πρέπει να τα δούμε, γιατί έτσι θα τα καταλάβουμε. Σκοπός μου είναι, αλλά και σκοπός γενικά του εργαστηρίου, είναι να γνωρίσουμε τη βιωτεία, τους μύθους, τους τόπους. Όσο δεν τους ξέρουμε και δεν ξέρουμε τον τόπο μας, πιστεύω ότι δεν το αγαπάμε και αυτό το είδαμε τα παιδιά. Δεν το προστατεύουμε. Όταν το γνωρίσουμε, το βλέπουμε από άλλη σκοπιά. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Και ο σκοπός όλων μας και της βιβλιοθήκης και του κ. Μαρκατσέλη που θα είναι μαζί μας φέτος, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στις εκδομές που θα πηγαίνουμε, θα σας πούμε στο τέλος. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σίγουρα το κάνουμε από την καρδιά μας. Και σας εύχομαι να έχετε ένα καλό ταξίδι στα γεωμυθολογικά μονοπάτια. Τώρα εγώ με το τέτοιο θα κάνω. Λοιπόν. Ξεκινάμε από το πρώτο που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι τι είναι ο μύθος. Η λέξη μύθος, το ουσιαστικό μύθος, παράγεται από το συνθετικό ρήμα μυθέο, μυθέωμε. Πρώτο συνθετικό είναι το μη και το δεύτερο είναι το θέωμε. Και τι σημαίνει. Διηγούμε, λέω αληθινά, γεγονότα και τροχάδια. Είναι ο μύθος γέννημα της ανθρώπινης φαντασίας, έτσι. Το έφτιαξαν οι άνθρωποι. Ο Ησίωδος και ο Όμηρος περιγράφουν όλους σχεδόν τους μύθους, τους ελληνικούς μέσα εκεί. Είπαν ψέματα, έγραψαν ψέματα. Αλλά έρχεται όμως η ανακάλυψη της Τρίας. Εκ του αποτελέσματος. Το πολύχρησο μυκηνό, της Πύλου, της Κνωσού, της Θεστού, του Ακροτηρίου της Θήρας και πολλών άλλων πόλεων που θα μπορούσαμε να πούμε, που αποτέλεσε ένα έμπρακτη απόδειξη ότι ο μύθος είναι λόγος
δηλαδή προφορική διήγηση, που μεταφερόταν από γενιά σε γενιά. Δεν έχει λοιπόν σχέση η λέξη μύθος, που σημαίνει λόγος, προσφέρει στοιχομυθία, με τις λέξεις παράμυθος ή παραμύθι, που σημαίνει αποκλειστικά κάτι το φανταστικό. Όλοι ξέρουμε ότι το περιβάλλον δεν είναι σταθερό, έτσι. Συνέχεια αλλάζει. Αυτές οι περιβαλλοντικές αλλαγές, γεωλογικές αλλά και κλιματολογικές, οι αρχαίοι Έλληνες προσπάθησαν να τις ερμηνεύσουν και να τις αιτιολογήσουν μέσα από τους μύθους τους. Οι μύθοι αυτοί αφορούσαν τις μεγάλες περιβαλλοντικές αλλαγές που γίνονταν στον ελλαδικό χώρο, μια περιοχή με έντονη ηφαιστειακή αλλά και σεισμική δραστηριότητα. Και φτιάξαν μύθους. Έτσι επιγραμματικά θα σας πω, όλοι έχετε ακούσει την Τιτανομαχία, τη Γιγαντομαχία. Δεν είναι τίποτα άλλο από ηφαίστεια, σεισμούς, αυτό περιγράφουμε. Όταν θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για τον Ισίωδο, θα πούμε περισσότερο και θα δούμε τι λένε. Σήμερα οι επιστήμονες έρχονται να ερμηνεύσουν ορθολογιστικά πλέον αυτά που έμεσα ή άμεσα μας λέει ο μύθος, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που έχουμε. Ραδιοχρονολόγηση, εξέταση κόπων γύρω από τα ιζήματα, ισότοπο οξυγόνου κλπ. Και επιβεβαιώνουν αυτά που μας λέει ο μύθος. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι ο μύθος είναι σαν ένα πολυπρισματικό γυαλί. Και καθένας μπορεί να δει σε αυτό τα διαφορετικά χρώματα που αποτελούν το λευκό φως. Για άλλους αποτελεί πολύτιμη πηγή γεωλογικών πληροφοριών ένας μύθος, βιολογικών, κοινωνικών. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που βλέπουν την πλοκή και τα πρόσωπα σαν μια αλληγορία, σαν ένα παραπέτασμα που επιχειρούν να το ανασηκώσουν για να κοιτάξουν από κάτω τι υπάρχει, να βρουν το κρυμμένο μήνυμα για την πορεία της κοινωνίας και της ανθρώπινης ψυχής. Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Κλοντ Λεβί-Στρος, οι μύθοι θεωρούνται πλασματικές ιστορίες που περιέχουν στον πυρήνα τους βαθύτερες αλήθειες και εκφράζουν τη συλλογική τάση των ανθρώπων απέναντι στα θεμελιώδη ζητήματα της ζωής, του θανάτου, της θεότητας και της ύπαρξης γενικότερα. Οι μύθοι υποδουλώνουν αξίες, πεπιθήσεις, προσδοκίες και με την έννοια αυτή διαμορφώνουν τον κοινωνικό χάρτη μιας ομάδας ανθρώπων. Ας πάμε τώρα. Τι είναι η μυθολογία? Η μυθολογία είναι ένα σύστημα από μύθους, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, εξηγούν τα μυστήρια του σύμπαντος, των θεών και των ανθρώπων και αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε λαού, αφού μυθολογίες έχουν όλοι λαοί. Όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε μια πολύ σημαντική αλήθεια που μας υπογραμμίζει η συγκριτική μελέτη των μύθων, ότι υπάρχουν κοινά μυθικά μοτίβα που συναντώνται σε όλες τις μυθολογίες, αν και κάτω από διαφορετικές μορφές. Ας πούμε ένα παράδειγμα, οι κατακλυσμοί υπάρχουν σε όλες τις μυθολογίες. Τα γέννη των ανθρώπων που θα μιλήσουμε στον Ισίωδο θα τα βρούμε σε όλες τις μυθολογίες. Τι είναι η ελληνική μυθολογία? Η ελληνική μυθολογία είναι στην πραγματικότητα η πιο αρχαία ιστορία των λαών που έζησαν σε αυτή τη γη που αργότερα ονομάστηκε Ελλάδα. Και αυτή η γη δεν είναι καμιά άλλη παρά το Αιγαίο και ο περιαιγιακός χώρος. Η ελληνική μυθολογία επομένως αποτελεί την κρυπτογραφημένη προϊστορία των πρώτων Ελλήνων και κυρίως τις αγωνίες του, τον αγώνα του για επιβίωση, αλλά και την ανάπτυξή του στη συνέχεια. Ένα τμήμα αυτής της μυθολογίας ταυτίζεται με τη φυσικογεωλογική εξέλιξη του ελλαδικού χώρου. Συνεπώς, η ελληνική μυθολογία έχει πέραν τον άλλο και μια φυσικογεωλογική διάσταση ή γεωμυθολογική διάσταση. Και τελειώνω εγώ την εισαγωγή μου, το τι είναι γεωμυθολογία. Η γεωμυθολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος των γεωπιστημών, συνδέει τη γεωλογική, γεωγραφική και κλιματολογική εξέλιξη
μιας περιοχής με τους μύθους που αναφέρονται σε αυτήν. Με τη συνεργασία των γεωεπιστημών και των άλλων θετικών επιστημών προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και να κατανοήσουμε γεωπεριβαλλοντικά στοιχεία και δεδομένα που ενυπάρχουν σε μια μυθολογική αφήγηση. Δίνω τώρα το μικρόφωνο στον κύριο Μαρκατσέη να μας οδηγήσει στη γεωμυθολογία. Ίσως όσοι έχουν έρθει την τελευταία συνάντηση πέρσι, αυτά να τα έχουν διαλέξει ένα σκόπιμο, να τα ξαναδούμε όλοι μαζί, να αποτελέσουν δηλαδή τη βάση αυτών των οποίων πρόκειται να μάθουμε. Και αυτά που πρόκειται να μάθουμε είναι τόσο συγκλονιστικά, τόσο απίστευτα, αλλά η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο απίστευτη. Εμείς θα ξεκινήσουμε από ένα σημείο. Ο Homo sapiens sapiens εμφανίστηκε στον πλανήτη, όπως λένε τα νεότερα δεδομένα, πριν από 150.000 χρόνια. Υπήρχε ένα άλλο ανθρωποειδή, όπως ο Homo neanderthalensis, ο άνθρωπος δηλαδή του Νεάντερταλ, πολύ πιο πριν, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η μυθολογία είναι κυρίως, η μυθολογία γενικότερα, είναι ο λόγος των ανθρώπων, οι οποίοι είναι οι Homo sapiens sapiens, οι οποίοι πιθανά να πέρασαν κατά την αιέμιο μεσοπαγετώδη περίοδο από την Αφρική στην Ευρώπη. Αλλά αυτά θα τα δούμε με το πάσο μας. Σήμερα θα κάνουμε απλά μία μικρή εισαγωγή. Η εισαγωγή λέει ότι πολύ πριν από τον άνθρωπο υπήρχαν κάποιοι, υπήρχαν κάποια γεωλογικά γεγονότα που είναι εντελώς απίστευτα. Ξεκινάμε αυτή τη διαφάνεια. Πρώτα απ' όλα να μάθουμε γιατί λεγόμαστε Έλληνες. Είναι από τη χάρτα του Λίγου Αφαιρέου, δίπλα από τη Μελίτια, έδειχναν έναν τόπο που ίδρυσε ο Έλληνας στην πόλη, την Ελλάδα. Ξέρουμε λοιπόν γιατί πιθανά ο Έλλην, έτσι, είναι ο πρόγονος όλων των Ελλήνων και κάπου εδώ πέρα λοιπόν στη Φθιώτιδα, έτσι, μας δείχνει ότι καταγόμαστε από αυτή την περιοχή. Πριν από 650 εκατομμύρια χρόνια, η Γη ήταν έτσι. Οι επιστήμονες είναι ξεκαθαρισμένοι σε αυτό, τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Για παράδειγμα, εδώ είναι η Αυστραλία, εδώ είναι η Βόρεια Κίνα, είναι θάλασσα, εδώ είναι η Νότια Κίνα, εδώ είναι το Κονγκό, τελείως απίστευτα πράγματα, δεν είναι. Ας δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται η Γη. Πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια, εδώ πέρα έχουμε τη Σιβηρία, εντάξει, εδώ είναι η Βαλτική. Ας προχωρήσουμε λίγο στο χρόνο. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει, έτσι. Γιατί δεν υπάρχουν ούτε καν ζώα στην ξηρά. Δεν υπάρχουν ούτε φυτά. Εδώ υπάρχει ο ωκεανός παλαιοτυθής. Προσέξτε, οι γεωλόγοι ονόμασαν τυθή και παλαιοτυθή. Και παλαιοτυθή, το όνομα τυθής είναι μία από τις Τιτανίδες. Δηλαδή χρησιμοποίησαν την ελληνική μυθολογία για να περιγράψουν πράγματα τα οποία συνέβησαν εκατομμύρια χρόνια πριν τον άνθρωπο, 500 τόσα εκατομμύρια χρόνια. Το Μεξικό. Σε δείχνω η Αφρική. Η Ήπειρος Γκοντβάνα είναι στο νότιο ημισφαίριο. Τότε εκείνη την εποχή μόνο στο νότιο ημισφαίριο βρίσκαμε ξηρά, ενώ τώρα βρίσκουμε κυρίως στο βορείο. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο. Εδώ πέρα ήδη έχουν εμφανιστεί τα φυτά στη Γη. Τώρα αρχίζουν εδώ σχηματίζεται κάρβουνο, το πιο παλιό κάρβουνο που σχηματίστηκε είναι από τα φυτά που υπάρχουν στους κορμούς των δέντρων εκείνης της περίοδου. Ανταρκτική, Αυστραλία, Αραβία, Ινδία.
εδώ τώρα αρχίζουν και εμφανίζονται τα πρώτα ζώα που περπατούν στην ξηρά. 195 εκατομμύρια χρόνια έχουμε δεινόσαυρους. Το προχωράω, έτσι απλά για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς αλλάζουν τα πράγματα. Η Ινδία ξεκινάει το ταξίδι της από εδώ, η Ανταρκτική και η Αυστραλία. Κοίτα. Όχι. Συγγνώμη, απλά για να βλέπω και εγώ. Θέλεις να το γυρνάω εγώ και να... Όχι, εντάξει. Πριν 50 εκατομμύρια χρόνια, πριν 14 εκατομμύρια χρόνια η Ινδία έχει φτάσει εδώ και δημιουργείται η μεγάλη οροσειρά των Ιμαλαΐων. Πριν 18.000 χρόνια αυτό ειδικά είναι, υπάρχει ο άνθρωπος. Τι συμβαίνει σε αυτή τη διαφάνεια, θα την ξαναδούμε. Όλο το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο καλύπτονται από τεράστια αποθέματα, παγετώνες, ύψους πάνω από 4 χιλιόμετρα, δηλαδή τεράστιες ποσότητες νερού έχουν καλλιδευτεί εδώ και ο άνθρωπος, η συλλογική μνήμη, το οποίο είναι η επαρχή των μύθων, θυμάται ότι κάποτε η στάθμη της θάλασσας ήταν πολύ πιο χαμηλά. Πόσο πιο χαμηλά? 150 μέτρα. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή να αφαιρέσουμε 150 μέτρα νερό. Πάμε στην Αγία περπατώντας. Υπάρχουν κάποιες λίμνες, τις οποίες θα τις δούμε στη συνέχεια. Η Αττική είναι ενωμένη με την Αίγινα και διάφορα άλλα τέτοια παλαβά και κουφά που θα ακούσετε από εδώ πέρα, τα οποία όμως έχουν μεγάλη επιστημονική βάση. Κανένας δεν θα μείνω να αποδείξω την επιστημονική θεωρία, απλά το χρησιμοποιώ όπως είναι. Εάν θέλετε περισσότερα κάποιοι, θα τα βρείτε γιατί θα τα ανεβάσουμε μαζί με πολλά άλλα πράγματα στο ίντερνετ εδώ στην βιβλιοθήκη. Ο Κορινθιακός είναι λίμνη. Γι' αυτό υπάρχει και Θεός ποταμός Ασοπός, ο οποίος χύνεται σε λίμνη. Αναφέρω κάτι για τον Ασοπό. Ασοπό έχουμε και εδώ. Χυνόταν στην Παλαιολίμνη που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Εβοϊκού. Θα τα δούμε. Στο βόρειο τμήμα του Εβοϊκού υπάρχει και Ασοπός. Στην κοιλάδα του Σπερχείου δίπλα. Κάποτε χυνόταν απευθείας στον Μαλιακό κόλπο, το οποίο τότε ήταν λίμνη. Λοιπόν, αυτός είναι ο σημερινός κόσμος, δεν χρειάζεται περισσότερα, αλλά οι επιστήμονες έχουν προβλέψει τι θα γίνει σε 50 εκατομμύρια χρόνια. Όπως βλέπετε, η Μεσόγειος πλέον δεν υπάρχει. Όχι μόνο δεν υπάρχει, αρχίζουν οι ήπειροι να συγκεντρώνονται ξανά, όπως ήταν και κάποια άλλη χρονική στιγμή. Εδώ υπάρχει ένα μεσαίο, μια τεράστια οροσειρά που θα υπάρξει μετά από 150 εκατομμύρια χρόνια και σε 250 εκατομμύρια χρόνια η γεωγραφία που μάθετε θα είναι εντελώς άχρηστη. Εντάξει, θα μου το θυμηθείτε. Εγώ πάω στοίχημα πάντως. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει τη σχέση του κλίματος, αυτό που σας έλεγα προηγούμενα. Μπορώ να σας δείξω ότι κάπου εδώ είναι ο Όλυμπος. Όσο ο Όλυμπος είναι όσο η κουρκίδα η κόκκινη που βλέπετε. Ύψος 3 χιλιόμετρα περίπου. Λοιπόν, 3 χιλιόμετρα είναι και το ύψος όλου αυτού του παγετώνα που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της Αγγλίας, δηλαδή το Λονδίνο έχει 1000 μέτρα πάγο πάνω. Όλα αυτά πριν από 18.000 χρόνια μόλις. Ο άνθρωπος ξέρουμε ότι ζει σε σπήλαια,
το δυσμενές κλίμα το οποίο υπάρχει παγκόσμια, έτσι, δεν είναι μόνο το Βόρειο Ημισφαίριο, και το Νότιο Ημισφαίριο. Λείπει μεγάλο κομμάτι της θάλασσας, όλα αυτά εδώ πέρα. Παρακολουθήστε, εδώ είναι η Βενετία. Θέλει πάνω από 1000 χιλιόμετρα να φτάσει κανείς στην θάλασσα. Πάνω από αυτή τη γραμμή δεν μπορεί να υπάρξει καμία βλάστηση, δεν υπάρχει δενδρώδης βλάστηση. Υπάρχει μόνο πολύ κοντά. Εδώ υπάρχει η τούνδρα, δηλαδή ειδικά φυτά τα οποία φυτρώνουν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, είναι όπως είναι στο βόρειο, στα πολύ βόρεια, δηλαδή πάνω από την Γροιλανδία ή πάνω από την Ανταρκτική, που είναι 4 χιλιόμετρα σήμερα ο πάγος. Και λείπει, από ό,τι είπαμε, από τη θάλασσα. Λοιπόν, εδώ δείχνει το γκρίζο αυτό χρώμα πριν 18-19 χιλιάδες χρόνια πώς ήταν ο Παγετώνας. Φανταστείτε ότι ο Παγετώνας είναι 3 χιλιόμετρα. Πόσο νερό λείπει από τις θάλασσες. Πάμε λίγο γρήγορα να δούμε την εξέλιξη του Παγετώνα. Αρχίζει να λιώνει, γιατί ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ανεβαίνουν πριν 14.000 χρόνια λίγο έντονα. Κάποια στιγμή, πριν 12.000 χρόνια, παραμένει σχεδόν σταθερό, γιατί σχηματίζεται μια μικρή παγετώδης περίοδος για 1.000 περίπου χρόνια. Λιώνουν οι παγετώνες και κάτι πριν από 6.000 χρόνια, ας το πούμε έτσι 4.000-5.000 π.Χ., είναι το βέλτιστο κλίμα το οποίο μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, οι θερμοκρασίες αντιστοιχούν περίπου στις σημερινές και είναι και λίγο μεγαλύτερες. Λοιπόν, να το ξαναδούμε αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε πως εδώ πέρα, εδώ υπάρχουν λίμνες εσωτερικά, εδώ είναι κάπου ο κορυφιακός. Πόσοι άνθρωποι κατοικούν κοντά στη θάλασσα είναι μάρτυρες του γεγονότος ότι η θάλασσα ανεβαίνει. Αλήθεια, πώς ανεβαίνει η θάλασσα? Είναι θερμό το κλίμα, είπαμε. Στο θερμό κλίμα έχουμε μεγάλη εξάρτηση. Επομένως, πολλές βροχοπτώσεις. Δηλαδή, η ξηρασία πάει στο ψυχρό το κλίμα και όταν έχουμε θερμό κλίμα έχουμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Οι άνθρωποι βλέπουν τα ποτάμια. Ποια είναι τα ποτάμια? Αυτά που φέρνουν το πολύ νερό. Σε μια θερμή και υγρή περίοδο, τα ποτάμια φέρνουν το νερό. Μπορούμε να κόψουμε τα ποτάμια? Όχι. Γι' αυτό τα ποτάμια είναι θεοί. Ό,τι και να κάνετε, δεν μπορούμε. Το ποτάμι θα πάρει ξανά τον τόπο του, αν επιχειρήσει ο άνθρωπος να επέμβει σε αυτό. Γι' αυτό γεννήθηκαν και οι μύθοι για τον Ηρακλή, ο οποίος ήταν μέγας υδραυλικός μηχανικός. Ας δούμε τώρα από την πλευρά του ανθρώπου που κατοικεί κοντά στην παραλία. Έστω ότι ο καθένας μας είναι ένας άνθρωπος και ζούμε πριν από 18.000 χρόνια. Ας πάρουμε τη μηχανή του χρόνου όλοι μαζί, αντί πούλμα, και ας πάμε σε ένα κάτοικο της Αθήνας, έτσι, ο οποίος θέλει να πάει στην Αίγινα. Δεν έχει παρά να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, έτσι, και εκεί να συναντήσει στην Αίγινα ένα ποτάμι το οποίο γίνεται σε μια λίμνη. Αυτό το ποτάμι είναι ο Ασοπός ποταμός. Τι κάνει το ποτάμι? Γίνεται στην Παλαιολίμνη, έτσι. Λοιπόν, το ποτάμι αυτό φέρνει πολύ νερό. Ανεβαίνει η στάθμη. Όπα, συγγνώμη. Γιατί δεν παίζει. Συγγνώμη, ένα λάθος έχει γίνει,
Ναι. Λοιπόν, θα σας το δείξω πιο μετά. Θα σας περιγράψω. Ανεβαίνει η στάθμη αυτής της λίμνης, κάποια στιγμή κατακλείζει το χώρο γύρω από την Αίγινα και γεννιέται η Αίγινα. Ποιος γέννησε την Αίγινα? Ο μύθος λέει ξεκάθαρο ότι γέννησε ο Θεός, ο ποταμός, ασοφός. Ο Θεός ποταμός ασοφός γέννησε και μια μικρότερη κόρη. Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα είναι η μικρότερη κόρη. Γεννήθηκε μερικές χιλιάδες χρόνια μετά. Η μνήμη του ανθρώπου που κατοικεί εκεί είναι μια συλλογική μνήμη που ξέρουν όλοι ότι κάθε χρόνο η θάλασσα ανεβαίνει, παίρνει κτήματα, ας το πούμε έτσι, παίρνει διάφορα μέρη όπου σύχνεται ο παλαιότερος άνθρωπος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο το θυμόμαστε. Και εδώ δίπλα από το Μαλιακό είναι ο Σπερχιός και εκβάλλει ένα ποτάμι που λέγεται Ασοφός Ποταμός. Εδώ. Προσέξτε. Αυτό είναι λίμνη. Το βαθύτερο σημείο της λίμνης είναι κάπου εδώ. Εκεί που είναι το αρχαίο Ελλήμιο. Με τα γλωσσολογικά δεν τα πάω καλά, γιατί έχω ακούσει διάφορα. Γι' αυτό η πόλη αυτή, η Ελλήμιο, η Κομόπολη αυτή. Εγώ πιστεύω ότι αργότερα μέσα από τη συλλογική μνήμη έμεινε το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούσαν εδώ ξέραν ότι κάποτε ήταν Ελλήμιο. Το ίδιο συνέβη και με τον Νότιο Ευωϊκό. Εδώ χειρόταν ο Ασοπός. Και μάλιστα Ασοπιάς λέγεται η Χαλκίδα και η Εύβοια είναι ένα νησί το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κόρη του ποταμού Ασοπό. Αν σας πω κάτι άλλο, να σας πω ότι ποιες είναι άλλες χώρες του Ασοπού, η Κέρκυρα. Το άμεσο συμπέρασμα με βάση αυτό που ξέρουμε είναι το εξής, ότι ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα υπήρχε μια παλαιολίμνη. Αν αφαιρέσουμε τα 150 μέτρα θάλασσας, έτσι, προφανώς στην Κέρκυρα πήγαινες περπατώντας και χυνόταν ένα ποτάμι στην παλαιολίμνη. Ανεβαίνοντας η στάθμη του νερού, ξεχώρισε η Κέρκυρα. Ποιος τη γέννησε την Κέρκυρα? Ο Θεός ποταμός Ασοφός, ο Καλαμάς, ο οποίος τότε λεγόταν Ασοφός. Συγγνώμη, και εδώ τη Θίσβη τη γέννησε ως Ασοφός ποταμός της Βιωτίας. Προφανώς υπήρχε κάποια παλαιολίμνη και κάποια από τα ποτάμια χυνόταν σε αυτή την παλαιολίμνη. Όπως και την Εμαία. Όπως την Κοπαίδα χυνόταν ο Βιωτικός και η Χρυσός. Δεν υπήρχε. Όλο αυτό εδώ πέρα είναι ξηρά. Η Εύβοια είναι αυτή σήμερα, αλλά προσέξτε να δείτε. Όλο ο Μαριακός, όλα αυτά εδώ πέρα είναι κάτι που ξέχασα να σας αναφέρω, είναι ξηρά. Και αυτό εδώ είναι λίμνη. Και αυτό εδώ πέρα είναι θάλασσα. Ο Νότιος Ευρωπαϊκός, έτσι είναι. Να πω ότι την Εμαία που ξέρουμε όλοι, επίσης τη γέννησε ως Ασοφός ποταμός της Κορινθίας. Υπήρχαν πάρα πολλά νερά σε μια υγρή θερμή περίοδο. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι ο Βιωτικός και η Χρυσός είχε 4 φορές περισσότερα νερά από ό,τι έχει σήμερα. Εντάξει, δεν αφήνουν τα νερά να καταλήξουν τώρα πλέον, τα χρησιμοποιούν γύρω-γύρω σε όλη την κατά μήκος τέλος πάντων της κοιλάδας Ιδιωτικού Κηφισού. Να πούμε κάτι, δείτε στο Ιδιωτικό Κηφισό, να δούμε πόσες πόλεις, έτσι, δύο-τρεις σας, η Λιλαία ήταν κόρη του Κηφισού ποταμού. Η Δάβλια επίσης. Ναι. Η Δάβλια επίσης. Η Κυρτώνη. Φτάνουν αυτές. Είναι πολλά τα παιδιά, αλλά σας λέω τα πιο γνωστά που ξέρουν. Εάν κάτσετε και ασχοληθείτε με την ονοματολογία της μυθολογίας, μπορείτε να καταλάβετε ποιος έχει σχέση με ποιον. Ξέρουμε τον πατέρα του Μάνου, τα παιδιά που γεννήθηκαν, τα νόθα παιδιά που γεννήθηκαν, έτσι με άλλους γονείς, τα ετεροθαλή αδέρφια δηλαδή μεταξύ τους, όλα αυτά είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα
έτσι, που όλα υπάρχουν σε ένα τεράστιο τραπέζι, σε ένα τεράστιο παζ, το οποίο αν το ανακατέψετε και μπορείτε να βρείτε την άκρη, ουσιαστικά παίρνετε πάρα πολλά στοιχεία για μύθους όπως αυτούς που σας περιγράφω. Δεν θα σας περιγράψω μύθους ψυχολογίας. Έτσι, είναι γνωστό βέβαια, έτσι, ότι η ψυχολογία έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τους ελληνικούς μύθους που περιγράφονται και στις τραγωδίες και ούτω καθεξής. Και μάλιστα πολλοί ανήκουν στο θηβαϊκό λεγόμενο κύκλο. Τον θυμάμαι. Ναι, ναι. Είχε γίνει πριν από 5 χρόνια ένα εφταήμερο συνέδριο ψυχολογίας για τη μυθολογία. Καταλαβαίνετε τι πλούτος υπάρχει και εκεί. Εμείς μένουμε περισσότερο στο τι μπορεί να είναι αληθινό και σε τι όχι. Πριν από 10.000 χρόνια από σήμερα, έχει ανοίξει ο παγκασιτικός κόλπος, ο οποίος ήταν και εδώ μια λίμνη. Έχει ανοίξει ο βόρειος Ευρωπαϊκός, έχει πάψει η λίμνη να είναι λίμνη, έχει γίνει θάλασσα. Αλλά ο νότιος Ευρωπαϊκός, λοιπόν, προσέξτε, αυτό έχει γίνει θάλασσα, ήταν παλιά ξηρά. Αυτό εδώ πέρα ήταν παλιά λίμνη και έχει γίνει τώρα θάλασσα. Και στο Νότιο Ευρωπαϊκό εξακολουθεί να υπάρχει η λίμνη του Ασοπού, έτσι, που χύνεται ο Ασοπός. Κάπου εδώ ακόμα είναι ενωμένα. 3.500 π.Χ. Στην επιστημονική γλώσσα χρησιμοποιούν την απόλυτη χρονολογία από σήμερα. Δηλαδή πριν από σήμερα, ώστε να ξέρουμε απευθείας για ποιο πράγμα αναφέρεται. Φυσικά το 5.500 π.Χ. δεν έχει κανένα νόημα να το πούμε σήμερα, γιατί βάζουμε κάτι μηδέν σε κάποιο σημείο, έτσι. Αν μιλήσουμε για την σημερινή επιστήμη, είναι πιο ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για πόσες χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς. Λοιπόν, εδώ είναι ένας άλλος μύθος, ο οποίος είναι με τον πιο παλιό κατακλυσμό που έχει γίνει. Λένε ότι πριν το Δευκαλύμνα είχαμε τον Αργύγη, και ακόμα πιο πριν, ο πρώτος και ο πιο παλαιός κατακλυσμός είναι ο κατακλυσμός της Αμοθράκης, τον οποίο περιγράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, που εισέζησε τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα, πριν 2.000 χρόνια. Αυτός ξεκινάει τη διοίκησή του με τον εξής τρόπο. Λέγουσιν οι Σαμοθράκες, δηλαδή αυτά δεν σας τα λέω εγώ, οι Σαμοθρακίδες τα λένε. Εγώ όμως δεν τα πιστεύω. Γι' αυτό βάζω τις Σαμοθρακίδες, γιατί αυτά που λένε οι Σαμοθρακίδες είναι απίστευτα. Λέει ότι αν από το Βόσπορο, λοιπόν, συγγνώμη, πριν πω στο Βόσπορο, λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περιοχή. Είναι λίμνη. 12.000 χρόνια πριν είναι λίμνη. Λιώνουν οι παγετώνες. Στην άκρη από τις παγετώνες σχηματίζονται πολλές και μεγάλες παγετωνικές λίμνες. Τα ποτάμια είναι μεταφέρουν αυτό το νερό από τις λίμνες τις βόρειες πιο νότια και καταλήγουν στον εύξηνο πόντα, στη Μαύρη Θάλασσα. Ποιος είναι ο εύξηνος πόντας λοιπόν? Είναι αυτός εδώ πέρα. Γι' αυτό είναι η Αζωφική Θάλασσα. Παντού βρίσκουν απολιθώματα στα ιζήματα των 12.000 ετών πριν από εμάς, τα οποία λένε ότι εδώ υπήρχε ζωή που κατοικεί στο γλυκό νερό. Ήταν λίμνη. Και επειδή έχει τόσο μεγάλη προσφορά νερού, η στάθμη εδώ ανεβαίνει. Και εδώ που ανεβαίνει η στάθμη, κάποια στιγμή ξεπερνάει το όριο εδώ πέρα του Βόσπορου. Άνοιξαν οι Κιάνιες πέτρες, λέει ο μύθος, οι Σαμοθρακίδες το λένε,
και έπεσε στο Αιγαίο, το οποίο Αιγαίο ήταν εκεί την εποχή γύρω στα 100 μέτρα πιο χαμηλά. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο βλέπετε ότι έχουμε ένα τεράστιο καταράκτη. Οι 100 καταράκτες του Νιαγάρα περίπου υπολογίζουν ότι ήταν η προσφορά του νερού που ήρθε από τον εύξηνο πόντο, τα αγγλικά νερά που κατέκρισαν τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου και ανέβασαν τη στάθμη. Όταν όμως ανέβασαν τη στάθμη, η Σαμοθράκη ήταν ενωμένη με το απέναντι. Τι κάνανε, αυτά τα νερά που χύθηκαν στο Αιγαίο ανέβηκαν. Η Σαμοθράκη χάθηκε. Έγινε νησί. Δεν ξέρω αν έχουμε Θεό κατά βάση από εδώ πέρα, αλλά... Μπορούσε κάποιο να το έτσι, αν ψάξει κάτι, μπορεί να βρει κάποια μικρή αναφορά. Λοιπόν... Επειδή είπαμε ότι έγινε ο κατακλυσμός του Ογίγη, ο Ογίγης ήταν βασιλιάς της Αττικοβιωτίας, μας αφορά εδώ, και από τους πολύ μυθικούς. Αυτός λοιπόν, στην εποχή του, έκτισε τη Θήβα, δεν λεγόταν Θήβα, λεγόταν Ογιγία. Αρχαία Θήβα, έτσι. Την εποχή του έγινε ο κατακλυσμός και οι κάτοικοι φύγανε και πήγαν στην Αίγυπτο. Και η Αίγυπτος ονομάζονταν τότε Ογιγία. Έτσι. Πολύ λίγα, να μην σταθούμε στον κατακλυσμό. Δεν συνεχίζεις μια και φίλη στον λόγο. Α, όχι, να σταθούμε λίγο. Επειδή είπατε λίγο αυτό, για τη Θήβα, ότι λεγόταν Ογιγία και ότι πήγαν και στην Αίγυπτο. Ναι. Οι Θήβες που λέμε στην Αίγυπτο, οι επιστήμονες τι λένε, έχουν καμία σχέση με τη δική μας, γιατί η σύμπτωση... Ναι. Υπάρχουν πολλές ελληνικές πόλεις στην Αίγυπτο, σίγουρα κάποια σχέση υπάρχει. Με τον Αίγυπτο που είναι στην Πελοπόννησο, με τις χώρες του Δαναού με τους γιους του, ο Αίγυπτος. Ήρθαν και ο Δαναός και η πόλη του Δαναίου. Και μου έδωσε τη λύση να πω πιο πέρα στην Πελοπόννησο. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε με την ονοματολογία, δηλαδή Καρμία, Κάρμος, και αυτός παραπέμπει ότι έχει έρθει από εκεί. Ήταν ο Κάρμος, ήταν αδερφός της Ευρώπης, ας πούμε. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Γιατί ήρθε ο Κάρμος και έφτασε μέχρι τα εδάφη εδώ πέρα, ψάχνοντας να βρει την αδερφή την Ευρώπη. Αυτό που υπάρχει στο νόμισμά μας θα πει εγώ. Σίγουρα έχουμε πολύ μεγάλη σχέση με την Αίγυπτο. Θα δούμε όταν μιλήσουμε και για τους μύθους, για τον Τυφώνα και όλα αυτά. Θα δούμε ότι και οι Θεοί, καθώς ήταν τον Τυφώνα, ένα μεγάλο πεδίο, έφυγαν στην Αίγυπτο να σωθούν. Δεν πήγαν σε άλλη χώρα. Άρα υπάρχουν δεσμοί. Ας πούμε, υπάρχει η αρχαία Σαΐς, πόλη της Αιγύπτου που είναι. Την έχουν ιδρύσει οι Έλληνες και μάλιστα προς τιμή της Θεάς Αθηνάς. Ή υπάρχει Μέμφυδα, αρχαία ελληνική πόλη, η Ιλιούπολη και πολλές άλλες. Οι σχέσεις ήταν μεγάλες και εμπορικές κυρίως εδώ, ανάμεσα στην Αίγυπτο και ένα μέρος της μυθολογίας μας, γύρω από την Θεογονία δηλαδή, το βρίσκουμε και στους Αιγύπτιους, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα πολιτισμό, ο οποίος αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ανέπτυξε ένα τεράστιο πολιτισμό, πολύ πριν τον ελληνικό πολιτισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός είχε άλλα στοιχεία. Οι πρώτοι πολιτισμοί που ιδρύθηκαν ήταν γύρω από εκεί που υπήρχε νερό. Η έρημο Σαχάρα, πριν 10.000 χρόνια, και θα σας το δείξω μετά σε εικόνα, έχει βραχογραφίες. Δηλαδή, τα ζώα τα οποία κυνηγούσαν να σκοτώσουν, τα ζωγράφιζαν. Προφανώς, οι άνθρωποι είχαν ένα τελείως διαφορετικό κλίμα από σήμερα. Υπήρχε νερό στη Σαχάρα. Και εκεί υπάρχουν και όπου υπήρχε νερό και αρχαιολογικοί τόποι. Οι αρχαιολογικοί τόποι τελείωσαν το 4.000 πριν από σήμερα. Μα λένε ότι η Σαχάρα ήταν θάλασσα. Αυτό είναι προ-ανθρώπου. Αυτή η ιστορία. Γι' αυτό λέω τα τελευταία 18.000 χρόνια. Δηλαδή, πριν 5.000 χρόνια κυνηγούσαν στη Σαχάρα, η οποία Σαχάρα δεν ήταν έρημος. Τέλειωσαν οι λίμνες που βρισκόταν στη Σαχάρα
Οι άνθρωποι μετακινήθηκαν εκεί που υπάρχει νερό και που υπάρχει άφθονο νερό, στον Ήλιο. Εκεί δίπλα από τον Ήλιο συγκεντρώθηκε τεράστια ποσότητα, τεράστιος αριθμός ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι για να τραφούν μόνο και όλα αυτά χρειαζόταν μια κεντρική διοίκηση. Η κεντρική διοίκηση είναι ο πολιτισμός. Είναι η πόλης, πόλης, πολιτισμός, έτσι δεν λέμε. Ο πολιτισμός λοιπόν γεννήθηκε εκεί που ζούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί. Αυτά που βλέπουμε στην αρχαία Αίγυπτο δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της κλιματικής μεταβολής που συνέβη πριν από 5.000 χρόνια. Την ίδια περίοδο, μεγάλες πόλεις που φτάναν 2 εκατομμύρια ήταν η Ουλ, η Ουλούκ, η Ερυντού στη Μεσοποταμία. Θα σας πω έναν άλλο μύθο που έχει σχέση πάλι με την ερημοποίηση. Ήταν η Ινανά, η θεά του έρωτα, η Αφροδίτη η δικιά μας, η Στάρτη αλλιώς, έτσι, η οποία πλησίασε τον Ένκη, τον θεό του νερού, ο οποίος είχε προστάτηδα πόλη, προστάτευε το Ερυντού. Πούλησε έρωτα κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου που είχε μεθύσει ο Ένκη, λοιπόν, και του ζήτησε να, το αποκαλύψει, να τις αποκαλύψει που βρίσκονται οι 100 θείες δυνάμεις που προστατεύουν την Ερυντού. Το αποκάλυψε, τον άφησε την κάλα, πήγε τις δυνάμεις και τις πήγε στη δικιά της πόλη, την Ουλούκ, η οποία από τότε εξελίχθηκε, ενώ η Ερυντού σταμάτησε να κατοικείται και πραγματικά σταμάτησε να κατοικείται εκείνη την περίοδο γιατί έγινε έρημος η περιοχή γύρω από το Ερυντού. Και δεν έφτανε το νερό από το Τίγρη και την Ευφράτη, τη Μεσοποταμία. Τέτοιοι μύθοι υπάρχουν πάρα πολλοί και είναι ακριβώς οι μύθοι τους οποίους χρησιμοποιεί η γεωμυθολογία. Να συνεχίσω πάνω σε αυτό. Δηλαδή, προσπαθούμε να χρονολογήσουμε τι σημαίνουν αυτοί οι μύθοι και τι ακριβώς συνέβη. Παράδειγμα, ο Θεός Απόλλων γεννήθηκε στη Δήλο. Στη Δήλο. Δήλο έχετε και εδώ στην Ιωνία, Υπάρχει και ο μύθος εδώ, ο Ιωνικός, που θέλει το Θεό Απόλλων να γεννήθηκε στην Πεγύρο, 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά στο χωριό Διόνυσος, σε ένα λόφο που ονομάζεται Δήλος, που έμπαινε μέσα στην Κοπαϊδα, γιατί ήταν λίμνη τότε, και γεννήθηκε εκεί, ανάμεσα σε ήταν σύγκρο. Δήλος, ήταν φανερή δηλαδή. Δήλος λοιπόν ο λόφος αυτός, Δήλος στο νησί. Αυτά μας τα λέει ο Πλούταρχος. Και να σας πω έτσι δύο λόγια. Ο οποίος μας λέει πάρα πολλά. Ήταν ιερέας στο μαντίο των Δελφών, ξέρει πολλά. Και οι κάτοικοι φτιάξαν, αφού λένε ότι γεννήθηκε εκεί ο Πόλος, φτιάξαν τον πρώτο ναό και το πρώτο μαντίο του Τεγυραίου Απόλλωνα. Υπάρχουν ίχνη, δεν σώζεται τίποτα. Νομίζω ότι θα πάμε κάποια στιγμή. Τέλειωσε. Να με ξεκουράσει, έχει να πει κι άλλο. Μετά θα τα πούμε. Λοιπόν. Πολλά να πω για τον Απόλλωνα, εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη. Ξέρουμε πότε η Δήλος ξεχώρισε από τη Μύκονο. Ξεχώρισε από τη Μύκονο και έγινε Δήλος. Δηλώθηκε, έγινε φανερή. Έγινε διαφορετική οντότητα. Άλλο νησί. Με βάση λοιπόν τους παλαιογεωγραφικούς χάρτες, ξέρουμε πότε έγινε. Τότε γεννήθηκε και ο Απόλλωνας. Εκείνα τα χρόνια πραγματικά ο άνθρωπος έχει ανάγκη πλέον τη μουσική. Άρα ο πολιτισμός φέρνει και ένα πράγμα τη μουσική. Φέρνει την ενασχόληση με τη μουσική, με το καλό, το όμορφο και όλα αυτά τα πράγματα που οδήγησαν αργότερα την ελληνική τέλος πάντων κοινωνία των αρχαίων χρόνων και το να ιδρύσει και να φτιάξει τη δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα. Η πολυπλοκότητα του ελλαδικού χώρου μας βοηθάει στο να μην έχουμε μεγάλα βασίλεια, αλλά μικρούς τόπους χωριστούς, ο καθένας από τον άλλο, μέσα στα απέραντα ακρογιάλια που έχει η Ελλάδα, 15.000 χιλιόμετρα είναι οι ακτοί, οι ελληνικές ακτές, σε σχέση με την Αφρική, η Αφρική έχει μόνο 30.000. Δηλαδή τίποτα σε σχέση με την Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα
η οποία είναι άπειρα από την μικρή από την Αφρική, έχει όλες αυτές τις αρχαιοδρομίες. Επειδή, να πούμε έτσι, καθώς είμαστε μαζεμένοι, περίπου τι θα πούμε φέτος, τι θα πούμε, τι θα κάνουμε σε αυτές τις συναντήσεις μας. Σίγουρα θα μιλήσουμε για την κοιλάδα των μουσών, για τις μουσες, τον Ισίωδο, τη Θεογονία. Δεν μπορεί να τα ξέρουν ξένοι και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα και θα σας πω ότι πριν 15 χρόνια, ας πούμε, έψαχνα να βρω την κοιλάδα των μουσών για να πάω με τους μαθητές μου. Και με τον άντρα μου ψάχναμε και δεν ξέραμε. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο υπάρχουν ταμπέλες, από εκεί πέρα χαθήκαμε μέσα σε μια κοιλάδα. Ήταν όλα σκεπασμένα από αγριόχορτα. Τέλος πάντων, εκεί όμως, γιατί σας το λέω, βρέθηκαν οι Ιάπωνες. Συναντήσαμε οι Ιάπωνες και λέμε τι στο καλό. Αυτοί πώς τα βρήκανε και εμείς δεν μπορούμε. Τέλος πάντων, σήμερα δεν είναι. Υπάρχει ένας σύλλογος εκεί και έχει καθαρίσει τον χώρο. Η κοιλάδα του μουσείου, μην φανταστείτε κανένα μεγάλο αρχαιολογικό χώρο. Είναι λίγα πράγματα, αλλά αξίζει ο τόπος και αυτά που θα πει κανείς εκεί πέρα και θα δει. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την κοιλάδα των μουσών και θα πάνε στην κοιλάδα των μουσών. Επιβάλλεται να πάνε. Υπόψη είναι η λέξη μουσείο, η οποία είναι παγκόσμια. Έτσι δεν υπάρχει άλλη λέξη. Σε καμιά άλλη γλώσσα λοιπόν, θα έρθει από έναν τόπο δικό σα. Και σημαίνει βιβλιοθήκη. Αυτό λοιπόν. Μετά σίγουρα θα μιλήσουμε για το τροφόνιο μαντίο, θα πούμε λίγα πράγματα. Θα μας πει ο κύριος αυτός που θα έρθει αρκετά. Δεν θα μιλήσουμε πρώτα εδώ, θα ακούσουμε τον κύριο και θα δούμε τι θα συμπληρώσουμε εμείς μετά. Ο κύριος αυτός από την Κύπρο, πλαστικό τον είπα, το ξέρω. Ναι, θα έρθει 17 νομίζω, 18 Δεκεμβρίου, να το έχετε υπόψη σας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί θα δούμε από πλευράς ψυχολογίας πώς βλέπουν το μαντίο των αδελφών. Και αυτός μάλιστα, νομίζω ότι η κυρία Σκόντρα, το τροφόνιο μαντίο, τι είπα εγώ. Καλά. Και τον αδελφό της την ίδια κατάσταση. Σχέση με τον Απόλλωνα να έχουν όλα τα μαντία τα οποία υπάρχουν. Σίγουρα. Και είναι σημαντικό γιατί θα δούμε από την πλευρά της ψυχολογίας αυτό το πράγμα. Έτσι να κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι αυτό που είπε και ο Βαγγέλης, ότι υπάρχουν, κάνουν και στο εξωτερικό κυρίως, ομαδική ψυχανάλυση βασιζόμενη στους ελληνικούς μύθους. Δεν θυμάμαι τον κάποιον φιλόσοφο, Γάρος ήταν, που είπε ότι η ελληνική μυθολογία είναι η προϊστορία της φιλοσοφίας. Προχωράμε. Μετά το... Μπορεί να είναι αυτό, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω. Μεγάλο κομμάτι στην κοινωνία είναι ορχομενός. Δεν το ξέρουμε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Αν ξέρανε τι σημαίνουν αποστολιστικά έργα των μηνύων, νομίζω τώρα επιτρέψτε μου να το πω με πάθος, η ιδιωτία θα έχει αλλάξει. Μόνο αυτά να δείχνανε. Θα μιλήσουμε για τα αποστολιστικά έργα των μηνύων που έγιναν 3.500 χρόνια πριν. 3.500 με 4.000 χρόνια. Σε ένα κλειστό υδρολογικό σύστημα, Δηλαδή έπρεπε να διώξουν τα νερά από μέσα από τη λίμνη της Κοπαϊδίας που υπήρχε τότε. Επεχείρησαν πολλά χρόνια αργότερα, δηλαδή 2.000 χρόνια αργότερα, ο Μεγαλέξανδρος να την αποξηράνει και δεν μπόρεσε. Και ξεκίνησε η καινούργια αποξήρανση, η οποία κράτησε πάρα πολλά χρόνια, αν κάποιοι κατάγονται από αυτή την περιοχή, ξέρουν ότι κράτησε σχεδόν η αποξήρανση τα μια εκατοστή χρόνια. Απέτυχε, και το ξανά και ξανά έκαναν το έργο, φτιάχνοντας μια άλλη και πιο βαθιά διχόνικα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα τα δούμε σε εκδρομές και θα έχουμε περισσότερο χρόνο εκεί να τα δούμε επί τόπου. Γιατί κακά τα πράγματα, το μάθημα το οποίο σας βάζουμε σήμερα είναι μάθημα έτσι. Όπως και να το κάνεις. Μιλάμε εμείς και εσείς κάθεστε. Ενώ θα πάμε εκεί και θα τα δούμε εκεί όλα αυτά. Μήπως είναι καιρός να τους δώσουμε να πω κάτι. Δύο ακόμα, ναι. Λοιπόν, όχι, σίγουρα ορχομενός είναι στα ερωτομηνία, είναι ο βασιλιάς τους, είναι η χάρη του στο ορχομενό, είναι ο μύθος του Φρίξου και της Αγίας, είναι ο Διόνυσος, που ξέχασα να το γράψω. Το γράφω. Ναι, πολύ σημαντικό, είναι μεγάλωσε στον ορχομενό,
σπουδαία γιορτή, τα Αγριώνια, που δεν τα γιορτάζουν σε Ελλάδα παρά μόνο στον επόμενο. Εδώ θα σταθούμε στα μαντία του Απόλλωνα στη Βιωτία. Θα σας πω μονάχα ότι έχει 5 μαντία ο Απόλλωνα στη Βιωτία, μην κάνω λάθος. Τα πιο πολλά μαντία του Απόλλωνα είναι στερεά Ελλάδα. Και η επόμενη συζήτηση τον Δεκέμβρη, τον Νοέμβρη, συγγνώμη, θα είναι ο κ. Μπαντέκας που θα έρθει από την Αθήνα να μας μιλήσει για τα μαντεία της στερεάς Ελλάδας και γιατί τα πιο πολλά χτίστηκαν εδώ, θα δούμε, και γιατί χτίστηκαν εδώ από γεωλογικής πλευράς, έτσι, Βαγγέλη. Υπάρχουν πάρα πολλά μαντεία. Θα πάμε σίγουρα στο Ακρέφυλλο να δούμε το μαντείο του Πτώου Απόλλωνα. Με τους περσινούς πήγαμε. Τι να πω τώρα. Να πω κάτι για τα μαντεία, έτσι. Ναι, πέστε. Και βέβαια θα πάμε. Ο χρόνος κυλάει εφήγρομα, έτσι νομίζουμε. Έτσι. Ότι ο χρόνος κυλάει εφήγρομα. Λοιπόν, για τους αρχαίους Έλληνες, μπροστά τους είναι το παρελθόν και πίσω τους είναι το μέλλον. Γιατί το παρελθόν μπορούμε να το δούμε. Το μέλλον είναι πίσω. Δεν έχουμε μάτια πίσω για να δούμε τι γίνεται. Εγώ θα έλεγα το εξή με του Αγίου. Να πούμε ότι θα πάμε στο Θήβα Ηρακλή, μεγάλο κομμάτι, θα ασχοληθούμε. Εσεί θα κανονίσετε. Εμεί εκείνο το οποίο έχουμε. Είναι για... προτάσει, συγγνώμη. Είναι προτάσει των θεμάτων. Τώρα να δούμε τι προτάσει των περιπάτων. Ναι. Κλείσουμε. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε τη χρονιά με ένα διήμερο στο Ναύπλιο. Δεν ξέρω πώς θα ακούγεται. Να συνδέσουμε δηλαδή αυτά που θα μάθουμε εδώ πέρα. Έτσι. Βαγγέλη, να πούμε τις εκδρομές με τη σειρά. Δεν τα είπαμε και δεν μπορώ να το κλείσω. Δεν ξέρω. Το γράψουμε. Τέλος πάντων. Σαν πρώτη εκδρομή, με σακίδιο να πάρουμε, να δούμε παιδιά, λέμε να πάμε να δούμε τα έργα του Μηνίου. Με τους περσινούς πήγαμε, αλλά επειδή οι καινούργοι είστε πάρα πολλοί, λέμε να ξεκινήσουμε με αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα όμως, πριν να αρχίσουν οι βροχές, εγώ λέω. Μετά, αυτή θα το πάρουμε. Συγγνώμη, είχαμε. Ναι. Ο Απόλλωνας το έκανε. Λοιπόν, μετά η άλλη εκδρομή μας θα είναι σίγουρα κοιλάδα των Μασμούσων και ίσως πάμε και στη Θήσβη. Θήβα Καβύριο. Πολύ σπουδαίο μέρος. Ακρέφυλλο που σας είπαμε, Αντίοπτο Απόλλωνα. Αυτές είναι προτάσεις. Σχερόνια και κάστρο Παλαπέα, Αντίκυρα Μεδαιών. Δελφή, μαντία του Απόλλωνα στη Βιωτία. Μπορούμε αυτά λίγο να τα συνδέσουμε. Πάντως στους Δελφούς είναι μια πρόταση να πάμε. Να πάμε στην Ελευσίνα. Να μάθουμε λίγο και να δούμε για τα Ελευσίνια μυστήρια. Έχουμε βρει και άνθρωπο και ανθρώπους που θα μας ξεναγήσουν που έχουν ασχοληθεί αποκλειστικά γι' αυτό. Και βέβαια λέει ο Βαγγέλης, πρόταση δικιά του, να κλείσουμε ή τέλος πάντων μία από όλες να είναι Νεμαία. Μπορεί να είναι ερωτηματικό Νεμαία, αν είναι δίμηρο, Μικίνες Λέρνη, Ηρακλής μέσα και όλα αυτά. Όχι, απλά για το αντίβαση, γιατί πολλά σας είπαμε. Ναι, δεν θα συνεχίσω. Στο πρόγραμμα είχα γράψει και να σας μιλήσω για τη Θεάρτινα που γεννήθηκε στην Βιωτία, αλλά θα το αφήσουμε γιατί είναι πολύ κουραστικά αυτά. Να το πούμε μια άλλη μέρα και να δούμε για λεπτομέρειες. Να μην το περάσουμε. Περισσότερο αξία έχουν οι εκδρομές και αυτά θα τα λέμε εκεί που θα πηγαίνουμε. Κατά τις εκδρομές μπορούμε να τις κάνουμε, είμαστε αρκετό σε αυτούμε με πούλμα και να μας έρθει δηλαδή ένα δίφραγμα. Έτσι, πιστεύω ότι φτάνει. Κάποιοι θα ξέρουν κάποιον πνευματίο από εσάς, υποθέτω. Έτσι, οπότε θα κανονίσετε αυτά. Εγώ θα κανονίσω για τον Ναύπλιο ένα ξενοδοχείο της τάξης των 12 έως 15 ευρώ το άτομο. Έτσι να μείνουμε και ένα βράδυ στον Ναύπλιο ή στη Νέα Κή, ο αναλόγως όπως και τι. Θα το κλείσουμε από τώρα, αν συμφωνείτε φυσικά. Μου είπε για Ναύπλιο, το έχετε. Σε κάποιες εκδρομές δεν μπορούμε να πάμε. Να το εξηγήσουμε, θα πηγαίνουμε τα αυτοκίνητα μας. Κιλά το μισό, θα πάμε το δικά μας. Τέλος πάντων, εμείς η πρόταση είναι η εξής. Να βάλουμε τον πίνακα με τις
με τις προτάσεις των εκδρομών. Θα σας δώσουμε ένα χαρτάκι. Όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε το τι θα κάνουμε στις εκδρομές. Okay, θα πεις λιγάκι αυτό. Ναι, ναι. Εδώ, ας το δω. Σε κάθε εκδρομή θα υπάρχει κάποιος εισηγητής μέσα στο βήμα. Θα λέμε πράγματα είτε μέσα είτε έξω. Θα τα λέμε δύο φορές. Ώστε δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα. Δηλαδή σήμερα ήδη έχετε υποστεί ένα καταιγισμό, έτσι, πραγμάτων τα οποία αμφιβάλλω αν τα θυμόσαστε αργότερα. Γιατί αν δεν υποθούν αναλυτικά του καθένα, δεν γίνεται. Ξέρουμε, έχουμε υπάρξει εκπαιδευτικοί, ξέρουμε ότι θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε συνεχώς όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, ώστε να γίνει κρίμα μας σε όλους. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα, έτσι σας λέω τώρα κάτι. Έχουμε drones, έχω πάρει και εγώ drone τώρα, το οποίο εκεί που πηγαίνουμε θα τα παίρνουμε από αέρα. Θα ανέβουν όλα αυτά στην ιστοσελίδα. Και ταυτόχρονα συγγράφουμε κάτι ομαδικά. Δηλαδή θα το δούνε όλοι. Άλλος θα προσθέσει, άλλος θα αφαιρέσει κάτι από εδώ, από εκεί. Θα βγει ένα τελικό κείμενο ως ομάδα. Αυτό το κείμενο μπορεί να γίνει βιβλίο με ηλεκτρονική μορφή και να μοιραστεί κατά κάποιο τρόπο στα σχολεία, σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται να κάνει γεωμηθολογικές διαδρομές στο νομό. Κάτι σας είχα προειδεάσει από την αρχή. Πιστεύω ότι καλό θα είναι κάθε μάθημα το οποίο γίνεται ουσιαστικά να έχει κάποιο αποτελέσμα. Δηλαδή εμείς να γίνουμε πολλαπλασιαστές αυτών των πραγμάτων που θα πρέπει να τα ξέρουμε, έτσι, και όχι να ρωτάμε ποιος είναι ο Πλούταρχος και ρωτάμε για τον τραγουδιστή, μόνο, έτσι. Καλός ο Πλούταρχος, αλλά καλύτερος ήταν ο παλιός, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν. Να μοιράσουμε. Ναι. Σκεφτήκαμε το εξής. Με βάση όλα αυτά που σας είπα, θέλουμε να γράψετε σε ένα χαρτάκι τις εντυπώσεις για το τι περιμένατε και το τι με βάση αυτά τα οποία είπαμε σήμερα θέλετε, εάν συμφωνείτε στη διήμερη, εάν συμφωνείτε στις απλές εκδρομές. Εμείς πιστεύουμε ότι τέσσερις εκδρομές δεν είναι πάρα πολύ, να θυσιάσουμε ένα Σαββατοκύριακο μια φορά και κάποια Κυριακή ή κάποιο Σάββατο, έτσι ανάλογα τι μέρα σας βολεύει εσάς, να κάνουμε τις υπόλοιπες. Και να κάνουμε 4-5 συναντήσεις εδώ πέρα, κάθε φορά με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Όχι όλα μαζί όπως τα πάμε σήμερα. Είστε θειασόντες της αξιολόγησης δηλαδή, από ό,τι καταλάβατε. Η αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί καλά στην Ελλάδα, γιατί ποιος θα μας σώσει από τους αξιολογητές. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι αξιολογητές είναι. Δεν είναι αυτό καθ' αυτού η αξιολόγηση. Και για ποιο λόγο γίνεται η αξιολόγηση και τι πετυχαίνει. Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είχαμε αξιολόγηση και ζητούσαμε αξιολόγηση. Τη ζητούσαμε γιατί ήμασταν εθελοντέ. Αξιολογήστε το έργο το οποίο έκανε το κάθε κέντρο. Βάλτε σύνη, βάλτε πλήν, βάλτε ό,τι θέλετε. Αλλά αξιολογήστε το επιτέλους. Και αν κάναμε κάτι καλό, να συνεχιστεί. Αν δεν κάναμε κάτι καλό, θα το διορθώσουμε. Θα το διορθώσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα της αξιολογής. Δεν είναι αν είμαι καλός εδώ, αν είμαι όμως, όσο αν είναι όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό θέλουμε, να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Δηλαδή, εάν θέλετε, κάποιοι μπορεί να μην θέλει μόνο τόσο. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, πρώτα απ' όλα να πει προφορικά μερικά πράγματα. Και ταυτόχρονα να μοιράζουμε τα χαρτάκια. Να πούμε όμως τις σκέψεις τους κάτι. Το κηρύκιο είναι το σημερινό μικρόφωνο. Κάποτε έπαιρνε ο άλλος το κηρύκιο και μόνο αυτός είχε το λόγο στις μεγάλες συνελεύσεις που κάνανε στην Αθήνα. Τώρα υπάρχει το μικρόφωνο. Όποιος θέλει παίρνει το κηρύκιο. Μην τρεπόσαστε να μιλήσετε, γιατί έτσι και αλλιώς θα γίνουμε μια μεγάλη παρέα και θα πρέπει να... Thank you.
μια αξιολόγηση της σημερινής, ας το πούμε έτσι, διάλεξης. Ένα δεύτερο, τι περιμένετε στη συνέχεια και αν οι εκδρομές που σας προτείναμε και τα υπόλοιπα θέματα είναι κάτι που σας αφορά. Ζητάμε δηλαδή λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Στην πρώτη διαφάνεια που είχατε ήδη με την Πεντελεία. Στην πρώτη διαφάνεια που είχατε με την Υγεία Ενωμένη, ποια από όλες τις παρχές απεικόνιζε? Πρέπει να είχε γίνει δύο-τρεις φορές έχει διαμορφωθεί όλες οι επιδείξεις. Τα πλήρη στοιχεία υπάρχουν από τον Παλαιοζωικό αιώνα και μετά. Δηλαδή, το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου δεν ξέρουμε τι υπήρξε. Ξέρουμε δηλαδή τις ορογενέσεις που συνέβησαν από το 1900. Και άφησαν και αποτύπωμα που μπορεί να ερευνηθεί από τους επιστήμονες. Η Σιβηρία, για παράδειγμα, ήταν ένα τεράστιο κοινό το οποίο έχει εξυπηρετηθεί και έχει μια τεράστια επίπεδη έκθεση. Όχι μόνο. Ναι, παιδιά, ανώνυμο θα είναι, δεν είναι κάτι το οποίο. Επίσης, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλετε καλά λόγια για εμάς. Γιατί αν δεν βάλετε καλά λόγια, θα τα σκίσουμε. Έχει προγραμματιστεί. Αυτό θα έλεγα τώρα. Η επόμενη συνάντηση, Λεωνίδα, το πρόγραμμά μας είναι 20. Την επόμενη φορά θα έχουμε το πλήρες πρόγραμμα. Την επόμενη συνάντηση είναι η Παρασκευή. 17 Νοεμβρίου. 17 Νοεμβρίου, Παρασκευή. Ίσως η 5 Δεκέμβρη, νομίζω ότι είναι 5 Δεκέμβρη. 5 Νοέμβρη. 5 Νοέμβρη. Προτείνουμε να ξεκινήσουμε από το Θα ανοίξω μία φόρμα που θα πρέπει να κάνεις πάλι να δηλώσεις συμμετοχή στην εκδρομή. Αυτό ναι. Για την επόμενη συνάντηση εδώ θα τους ειδοποιήσουμε. Κάθε φορά θα έχετε ειδοποιήσει. Για τις συναντήσεις, σίγουρα νωρίτερα θα σας στέλνουν πέρα, θα πάρετε το πρόγραμμα την επόμενη φορά, θα σας ειδοποιεί η βιβλιοθήκη μέσω του κινητού τηλεφώνου μήνυμα. Η πρώτη εκδρομή λέμε να γίνει 5 Νοέμβρη και από Δευτέρα βιβλιοθήκη θα ανοίξει μία φόρμα που θα μπαίνετε και θα δηλώνετε αν θέλετε να δείτε. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει εξετάσεις. Ναι, σωστά. Θα είναι στο ερχόμενο μέχρι το πλάν. Μέχρι το νέο κόκκινο. Θα κάνουμε, θα προσπαθήσω να φέρουμε και έναν αρχαιολόγο ο οποίος έχει κάνει μια πρώτη αναφορά για το ΓΛΑ και για κάποια γεωσκόπηση η οποία έχει γίνει με ηλεκτρικά ρεύματα και διάφορα. Το είχαμε πει πέρσι εμείς. Μα όλοι αυτοί έχουν υπάρχει κάτω από το μεγαλύτερο κοινωνικό κάστρο. Το κάστρο του ΓΛΑ, για να μην είναι έτσι, είναι ένα κοντά στο κάστρο, το χωριό κάστρο, υπάρχει ένας λόφος και είναι η Ακρόπολη του ΓΛΑ. Αυτό κάποτε όταν η λίμνη Κοπαρίνα ήταν νησί. Υπάρχει τείχος γύρω στα 5 χιλιόμετρα, ένα γύρω του τείχους. Τέλος σας
σημασία έχει ότι έχουν βρεθεί ελάχιστα οικοδομήματα, αλλά πριν 2 χρόνια νομίζω έγινε αυτό το λεγόμενο σκανάρισμα του κόμματο, έτσι, και έχει αποδείξει ότι μέσα είναι γεμάτο οικοδομήματα. Είχαν ξεκινήσει ήδη κάποιες εργασίες, τους σταμάτησαν, υπήρχε πρόγραμμα πεντέκτες, τους σταμάτησαν, αλλά και τώρα ξαναρχίσαν από ό,τι ξέρω. Οπότε... Ο προηγούμενος αρχαιολόγος είχε γράψει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ενώ είναι γεμάτο. Το λέτε το δικό μας πάσο. Ναι, θα πάμε εκεί. Όχι, εκεί θα πάμε με Πούλμαν. Στους μηδιές θα πάμε με Πούλμαν για να μεταλλευτούμε και μέσα στο Πούλμαν να μιλάμε. Θα είναι Κυριακή, γύρω στις 9 η ώρα να φύγουμε από εδώ. Είναι πολλά που πρέπει να πούμε. Υπόψη θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στο κόσμο. Υπάρχουν και μαζί μας και κάποιο πανό και κάποια άλλα πράγματα που θα δείχνουν τι ακριβώς συνέβη. Να σας πω έτσι περίπου πώς το κάναμε πέρσι που θα γίνει και φέτος. Πέρσι κλείναμε ραντεβού σε ένα σημείο και πηγαίναμε τα αυτοκίνητα. Φέτος θα κλείσουμε το ραντεβού την τάδε ώρα σε ένα σημείο και θα πούμε πώς στο λεωφορείο. Μετά ξεκινάμε από τον ορχόμενο, έτσι θα ξεκινήσει η διαδρομή μας, από τον τάφο του Μηνία, για να το δούμε αυτό, επιβάλλεται, και σιγά σιγά θα πάρουμε τον δρόμο πράσινου ορχόμενου, που είναι δίπλα στη Βιόρινα που έφτιαξε οι Μηνίες, που όλοι λένε ότι είναι κοντά με το έφτιαξαν οι Μηνίες του δεκαετία του. Και θα δούμε τα ίχνη που υπάρχουν, γιατί ο δρόμος περνάει πάνω στο ανάγχωμα των Μηνίων. Πρέπει να ξέρεις που είναι φράγμα. Το φράγμα για να το δεις. Ο δρόμος του πράσινου ορχομενού σε ορισμένα σημεία περνάει πάνω στο ανάγνωστο στο πράγμα αυτό. Ένα θα σταματήσουμε σε δυο σημεία. Έφερνε τα νερά τριών ποταμών και τα μεταφέρει σε μια σημεία μια σημεία. Θα σταματήσουμε κάπου, στο στροβίκι μάλλον, εκείνο ο χώρος ελεύθερου να μπορούμε, να δούμε την Φλόριντα, θα πάμε στο κάστρο του Γκλάντεν, θα πάμε στη σπηλιά που είναι στο Ηρακλή, που είναι η καταβόθρα, φυσική καταβόθρα. Θα ήταν ευχής έρωτα να πάμε να δούμε και αυτοί που έφτιαξαν οι Μηνίες με τα χέρια τους, αλλά πλέον είναι απροσπέρασε το μέρος, πήγαμε πέρσι, μέσα σε 2 χρόνια που είχα να πάω, έκλεισε. Είναι η τεχνική Φιόρυγα των Μηνίων, ήταν περίπου 2.500, 2.500 χιλιόμετρα υπόγεια έσκαψαν και έπρεπε τα νερά στον Ευωϊκό κόλπο, αυτό πλέον ούτε την ίσο το μπορούμε να πούμε πλέον. Λοιπόν, πάρα πολύ. Φωτογραφίες υπάρχει, εγώ πριν 2 χρόνια που είχα πάρει, μπορούσα να φτάσω μέχρι την είσοδο. Τώρα πέρσι είναι τελείως κλεισμένος ο χώρος, δεν καταδίκαμε καθόλου. Ξέρουμε, όχι μόνο από τις κατοριστήσεις και από τα βάρτα και από αυτά τέλειωσε. Δεν πλησιάζει. Θα ήταν καλό να φτάναμε όμως, επειδή εμείς πέρσι το κάναμε, στη Λάριμνα και να δούμε εκεί που έβγαινε το νερό και να δούμε το κάστρο της Λάριμνας που είναι μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή να κλείσουμε στη Λάριμνα να τελειώσουμε. Λάριμνα δεν ανεβαίνει μόνο η θάλασσα. Μερικές φορές για τους ελληνικούς λόγους. Μπορεί να ανέβει και ψηλά. Οπότε γι' αυτό λέμε 100 με 150 μέτρα. Έτσι, γιατί αλλού μπορεί να έχει κατέβει η ψηλά. Γιατί μπορεί να έχει ανέβει. Οπότε με βάση αυτό το γεγονός, έτσι δεν είναι ακριβώς. Πρέπει να γίνει πιο γεωλογική μελέτη για να ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη. Αυτή η εκδρομή που κάναμε πέρσι είναι τελειώνει και θα πω ότι φτάσαμε, φύγαμε το πρωί 9 η ώρα εδώ και επιστρέψαμε γύρω στις 4. Να έχετε στο μυαλό σας ότι αυτός είναι ο χρόνος για να τα δούμε. Να πας να φύγεις, να τα συζητήσουμε, να τα συζητήσουμε. Θα επιτύχω να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει διάκριση της πληροφορίας. Αφού είχε αυτή την καλοσύνη και έκανε όλη αυτή τη δουλειά στην ημερίδα με τους εκπαιδευτικούς, για αυτή την εκδρομή να το πούμε και στους εκπαιδευτικούς. Μήπως τυχόν εκείνοι θα θέλουν να έρθουν. Ναι, αλλά είμαστε ήδη γραμμένοι 60 άτομα. Α, είμαστε από μέσα 60. Είναι γραμμένοι 60 άτομα, δεν ξέρω πώς ήταν σήμερα. Ναι. Άρα δεν μπορεί να γίνει διάθεση. Θα πρέπει να έχουμε 2 λεωφορεία. Μπορούμε να κάνουμε χωριστή. Ας κάνουμε κάτι για την ποιοτεία που είναι η γεωμυθότοπη της ποιοτείας. Γεωπάρκα και γεωμυθολογικές διαδρομές της ποιοτείας. Αυτό το βιβλιαράκι που έχει χρηματοδοτήσει η ΤΕΔ. Θέλω να σας πω ότι
σκοπός μας είναι να κάνουμε κάτι τέτοιο, ένα βιβλιαράκι. Δηλαδή, με αφορμή αυτό που γίνεται εδώ πέρα, να το προχωρήσουμε, γιατί αυτός ήταν και ο σκοπός που ξεκίνησε. Δεν ήταν έρθω να σας πω, εγώ στάμε και άσχημα τους μεγάλους ανθρώπους να έρθω να πω πράγματα και όλα αυτά. Αλλά επειδή δεν τα ξέρουμε, ο σκοπός είναι να τα διαδώσουμε. Παιδιά θα καταστραφούν. Τα έργα του μηνύου είναι σε πλήρη εγκατάλειψη. Σε πλήρη, σας πληροφορώ δηλαδή. Το λέω πάνω από πόσα χρόνια κάνουμε για τους μηνύες. Γίνει πρόταση στον Δήμο Ορφανού για να γίνει κάτι το μεγαλύτερο έργο υδραυλικής μηχανικής που έχει συμβεί στην αρρωτοπότητα. Τους αρχαίους χρόνους είναι αυτό. Θέλω να πω ότι έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά όλα μένουν στο θα γίνουμε. Ας το πάρουμε εμείς στα χέρια μας, εσείς όσοι ευθύνετε θα πάτε τους φίλους σας. Όταν πριν μερικά χρόνια ερχόντουσαν κάποιοι βουλευτές, δεν θέλω να πω όνοματα, θα κάνουμε αυτοκινητοδρόμιο, λέει, στην Κοπαίδα, θα κάνουμε πάρκινα αεροπλάνο στην Κοπαίδα. Αυτό καταστρέφει πάρα πολλά πράγματα στην Κοπαίδα, από αρχαιολογικούς χώρους και από όλα αυτά. Η Κοπαίδα, αν μπορούσαν να αναδείξουν τα έργα των μηνύων και μια ήπια γεωργική ανάπτυξη, θα ήταν το κάτι άλλο. Και να αναδείξουν αυτά που υπάρχουν. Δηλαδή θα μπορούσε να ο κύριος Μαγιολάκος, αλλά και το που πάει στη Λίδα Σπιτή, εγώ έχω ανακατευθεί με αυτά, έλεγε να γίνει ένα πάρκο η Βιωτία, που θα ξεκινάς, ξέρω εγώ, από το Ακρέφιο, θα κατεβαίνεις στην Κοπαίδα, θα βλέπεις τα έργα του μηνύου, θα έρθεις στη Λιβαδιά, θα πηγαίνεις στην Κοιλάδα των Μουσών και θα καταλήγεις στη Θήβα στο μουσείο για να δεις ό,τι έχει βρεθεί από την περιοχή σου εκεί. Και να περπατήσει ο άλλος και να πάει με το αυτοκίνητο και να δει και τη διόρυγα την τεχνική που έφτιαξαν αυτοί οι άνθρωποι με τα χέρια τους. Τι τεχνογνωσία ήταν. Και δεν είναι ποτάμι. Ήταν το, όπως λέει ο Μαρδελάκος, το MIT της εποχής εκείνης. Γιατί... Και για την ακρίβεια, MIT σημαίνει Minion Institute Technology. Γιατί οι μηνύες δεν έχουν κάνει μόνο στην Κοπαίδα προσαρτηστικά έργα, θα τα πούμε αυτά. Έχουν κάνει στον ερχομενό της Πελοποννήσου. Της Πελοποννήσου, το είπαμε πέρσι, δεν το θυμάστε. Έχουν πάει στην Θεσσαλία και στον Πειραιά του Καλλιέρα. Μηνύες ήταν παντού. Ήταν μεταλλουργοί, ήταν χίλια δύο πράγματα. Μεταλλουργοί ήταν μηνύες. Αλλά σταθούμε τουλάχιστον σε αυτά που μπορούμε να μπούμε. Να επισημάνουμε το πραγματάκι, συγγνώμη τώρα. Όχι! Εγώ τώρα έχω κάνει σκονάκι γιατί έχουμε συνεργαστεί τόσα χρόνια. Έτσι. Να πούμε ότι οι μηνύες προς τα πρώτα ήταν πάρα πολύ πλούσιοι. Στην Ιλιάδα, όταν προσπαθούν να πείσουν τον Αχιλλέα να πάει να πολεμήσει, λέει: δεν έρχομαι ούτε για όλο το χρυσάφι των μηνύων να πολεμήσω. Ακόμα και ένα αυτό μου το έστειλε των Ρωμανίων. Πράγμα που δείχνει τον πλούτο που είχαν. Και ένα άλλο τυχαίνει, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν νεότερες έρευνες που το ακυρώνουν, επειδή εμένα ο πατέρας μου είχε συνεργαστεί στη δεκαετία του 50 με έναν ιατρό γενετιστή τον Σταματογεννόπουλο, αν θυμάμαι καλά, που ήρθε να ερευνήσει το θέμα της μεσογειακής υδροπνευματικής αναιμίας. Λέει ότι εξαιτίας των ελών, γιατί η Κοπαίδα δεν ήταν μια βαθιά λίμνη όπως οι συνηθισμένες λίμνες με το γλυκό νερό, αναπτύχθηκε σαν αντίδραση, σαν μέθοδος ανοσίας από τον οργανισμό στην ελονοσία. Η μετάλλαξη αυτή των ερυθρών αιμοσφαιρίων που δημιουργούν την τρεπανοκυταρική και τη μεσογειακή αναιμία. Άλλο δηλαδή, μετά... με λίγα λόγια, αυτό που έχει αναιμία τέτοιου είδου δεν παθαίνει αρρωσταίνει από την ναι, απλά εξελίχθηκε και μετά σε ασθένεια. Περισσότερο... Αρχικά όμω ήταν μια μορφή ανοσία. Αυτό να το επισημάνουμε ότι σχετίζεται γιατί είναι κάτι που φτάνει μέχρι το σήμερα και βασάνε. Αν μιλήσουμε για τους μηνύες, για τον βασιλιά Μηνύα, τεράστιος νομοθέτης, τι να πούμε τώρα για την μεγάλη ιστορία, όταν ήρθε η ώρα. Λοιπόν, δεν θα πούμε για την Αθηνά, παρόλο που εγώ ήθελα πάρα πολύ να πω, αλλά στη Βιωτία δεν γεννήθηκε μόνο η Αθηνά, γεννήθηκε το Μηδιωτιόδησος, έχει γεννηθεί και ο πόλεμος στη Βιωτία, σύμφωνα με κάποιους μύθους και τόσα άλλα πράγματα που τα πούμε εν καιρό. Θα την έχετε τουλάχιστον να ακούτε, θα είστε μας ακούτε μας. Εσείς δεν έχετε πάντως... να λέτε. Σίγουρα για να είμαστε... Ξέρετε πάρα πολύ λοιπόν, πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ειλικρινά, εγώ είμαι πολύ συγκινημένη. Η Βασιλική έχει κάνει αρκετά πράγματα, νομίζω. Οπότε θα αξίζει και ένα πράγμα. Ευχαριστούμε.